Eurogroup ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Δηλαδή γίνεται μια παρέμβαση που επί της ουσίας αφισβητεί τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ασκεί πολιτική και τη δυνατότητα της Βουλής να νομοθετεί. Είναι μια αντίληψη αντιδημοκρατική που αμφισβητεί την ουσία της δημοκρατίας, της πολιτικής, της εθνικής κυριαρχίας και βάζει στη θέση της την κυδαιμονία. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το νομοσχέδιο που κάποιοι το ονοματίζουν ότι είναι για ψίχουλα ή μια τρύπα στο νερό, αλλά και βλέπουμε το ζήτημα της δημοκρατίας όπως μπαίνει και εθνικής κυριαρχίας και εκεί ζητάμε ξεκάθαρη τοποθέτηση από όλα τα κόμματα. Πώς τοποθετούνται απέναντι στις δηλώσεις και στην παρέμβαση Κοστέλο και Ντάισεμπλουμ. Καθαρά. Και βλέπουμε ότι, ότι τα δίπολα έρχονται και επανέρχονται, που είναι από τη μια δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική αλληλεγγύη και από την άλλη λιτότητα και αυταρχισμός. Σε αυτό λοιπόν το δίπολο, που από τη μια έχουμε την ανθρωπιστική κρίση, την αλληλεγγύη, που έχουμε την ανθρωπιστική κρίση, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία, είναι καλό να υπάρχουν ευρύτερες συγκλίσεις, παρόλες τις διαφορές στην οπτική. Και με αυτή την έννοια είναι θετικό το ότι και Νουμδού και Πασό κινήθηκαν, που έχουν κινηθεί πολύ διαφορετικά όλη την προηγούμενη περίοδο και αρνούνταν για την ανθρωπιστική κρίση όπως την αναγνωρίζουμε. Και παρότι εκφεύγουν, είναι θετικό η θετική τους ψήφος. Όμως, στα ίδια πλαίσια, δεν μπορώ να πω και το ίδιο για την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορεί η Χρυσή Αυγή, αυτό το κόμμα, η εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει χρησιμοποιήσει στο έδαφος της ανθρωπιστικής κρίσης, το έχει χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει όλο το μίσος, το ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία, τον αγριοανθρωπισμό, να το χρησιμοποιεί τώρα, να μας το παίζει φιλάνθρωποι και αντιμνημονιακοί για να ξεπληθεί στη συνείδηση της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να ξεχνάμε εικόνες τόσο γρήγορα, εικόνες τα πογκρόμ που γίνονταν ενάντια στους ξένους και πρωτοστατούσαν εδώ οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τα στελέχη, το ότι ζητάγανε τον αριθμό των βρεφών στα στους βρεφικούς σταθμούς, στο ότι μπαίνανε στα νοσοκομεία και θέλανε να δούνε ποιες είναι οι νοσοκόμες που είναι αλλοδαπές, στο ότι σπέρανε τη βία στους δρόμους και φοβόντουσαν οι άνθρωποι να περπατήσουνε, στο ότι χτυπούσανε μετανάστες, αντιφασίστες, αριστερούς, γκέι, ρωμά, στο ότι βάζανε τους φτωχούς να μακελεύονται και χτυπούσαν έτσι τους μετανάστες. Όλα αυτά, με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής που κάθεται εκεί, αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε και ούτε μπορούν να ξεπληθούν εδώ και τώρα, επειδή ψηφίζουν αυτό το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Γιατί η δικιά μας παρέμβαση έχει την κατεύθυνση της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της ισότητας, εκεί που χωράνε όλοι, ενάντια στο νεοναζισμό, ενάντια στη μυσαλλοδοξία, ενάντια στο ρατσισμό που μόλις και πρόσφατα βγήκαν στην τηλεόραση και μίλησαν γι' αυτό και είναι εντελώς σε αντίθετη κατεύθυνση. Και ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην αφήσουμε να ξεπληθεί έτσι, επειδή τώρα υπάρχει μια ευπρέπεια και ένα τάχαμ δίθεν στο λόγο, να μην ξεχάσουμε και να μην ξεπληθούν έτσι εύκολα για την ελληνική δημοκρατία, για τον μέλλον μας και για να προβάλλουν ένα πρόσωπο δίθεν αντιμνημονιακό και φιλανθρωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ.